Αυτό μου δίνει πολύ θετικά μηνύματα για την αθλοπρέπεια που είδαμε στο παιχνίδι. Εσείς ως πρόεδρος, πώς το ζήσατε αυτό και πώς ζήσατε γενικά την πολύ όμορφη σεζόν φέτος στο γυναικείο μπάσκετ? Καταρχήν, να ξεκινήσω για να πω ότι η αξία του ηττημένου δίνει περισσότερη αξία στον νικητή. Η ΑΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι η βασίλισσα του κυπριακού μπάσκετ, ειδικά στο γυναικείο, και απέδειξε ότι ξέρει να χάνει στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ανόρθωσης Αμοχώστου για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Θεωρώ ότι φέτος έχουμε δείξει ότι η επένδυση που κάναμε στο γυναικείο μπάσκετ απέδωσε, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τον τρόπο που εξελίχθηκε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ο προσανατολισμός της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή είναι για το πρωτάθλημα μικρών χωρών, μικρών κρατών Ευρώπης που θα γίνει στην Κύπρο τον Ιούνιο και αφορά το γυναικείο, την γυναικεία εθνική ομάδα. Και ευελπιστούμε και για ανάλογη συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΓΟΑ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι συνεχώς δίπλα μας, ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα της Ομοσπονδίας. Πραγματικά δώσαμε πολλές μάχες, ιδιαίτερα καιρό πανδημίας, με τον ΓΟΑ. Ό,τι χρειαζόμαστε, ειδικό Παναγιώτη, σε δίπλα στο άθλημα. Και το εύχομαι κάθε επιτυχία για τους νέους στόχους που έχει θέσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσουρή.